Φροντιστήρια ανέλυξη. Άσκηση 11 της Α ομάδας θέλει στο πρώτο ερώτημα να αποδείξουμε ότι η ρίζα του 162 συν τη ρίζα του 98 δια ρίζα 50 μείον ρίζα 32 είναι ίσο με 16, αφού αναλύσουμε, λέει, τα υπόρριζα σε γινόμενα πρώτων παραγόντων. Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι έτσι πως είναι αυτό το κλάσμα, έχουμε τη ρίζα του 162 συν τη ρίζα του 98 δια τη ρίζα του 50 μείον ρίζα του 32. Να αναλύσουμε λοιπόν πρώτα σε πρώτους παράγοντες το 162. Όπως ξέρουμε, θα πρέπει να τραβήξουμε μια κάθετη γραμμή εδώ στο πλάι. Και το 162 διαιρείται με το 2 και μένει πηλίκο 81. Το 81 πλέον δεν διαιρείται με το 2 αλλά με το 3 και μένει 27. Το 27 πάλι με το 3 και μένει 9. Πάλι με το 3 και μένει 3. Πάλι με το 3 και μένει 1. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το 162 εκεί μπροστά γίνεται μια φορά το 2, 2 στην πρώτη δηλαδή, επί το 3, 4 φορές επί το 3 λοιπόν στην τετάρτη. Συν. Ομοίως τώρα με το 98. Το 98 σε πρώτους παράγοντες δια 2 θα κάνει 49. Δεν διαιρείται τώρα ούτε με το 2 ούτε με το 3. Διαιρείται με το 7 και κάνει πηλίκο 7 και πάλι με το 7 1. Άρα είναι 2 στην πρώτη επί 7 στη δεύτερα. Στη συνέχεια το 50 στον παρονομαστή, να το αναλύσουμε και αυτό σε πρώτους παράγοντες. Που θα είναι δια 2 25, δια 5 που κάνει 5 και πάλι δια 5 που κάνει 1. Άρα είναι και αυτό 2 στην πρώτη επί 5 στο τετράγωνο. Και τέλος το 32, η ρίζα του 32. Το 32 λοιπόν, να το αναλύσουμε και αυτό σε πρώτους παράγοντες, δια 2 μένει 16, πηλίκο, δια 2 8, δια 2 4, δια 2 2, δια 2 1. Άρα βλέπουμε ότι είναι 5 διάρκεια, είναι δηλαδή 2 στην 5. Αναλύσαμε λοιπόν όλους αυτούς τους αριθμούς σε πρώτους παράγοντες. Και τώρα, χωρίζοντας τις ρίζες μπορούμε να βγάλουμε έξω από την κάθε ρίζα ό,τι μπορεί να βγει. Για παράδειγμα, χωρίζοντας την πρώτη ρίζα το 3 στην τετάρτη επί το ρίζα 2, η ρίζα του 3 στην τετάρτη υπολογίζεται κάνει 3 στο τετράγωνο. Το ίδιο και δίπλα, χωρίζω ρίζα του 7 στη δευτέρα επί ρίζα 2 που θα παραμείνουμε στη ρίζα. Στον παρονομαστή ρίζα του 5 στη δευτέρα επί ρίζα 2 μείον, όσο για το τελευταίο θα χωρίσω 2 στην τετάρτη επί το 5ο διάρρη, θα τα αφήσω μες στη ρίζα, δεν θα βγει απέξω. Τώρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι στη μεν πρώτη ρίζα αυτή εδώ βγαίνει η ρίζα με την τέταρτη δύναμη και μένει 3 στο τετράγωνο, επί βέβαια δίπλα τη ρίζα 2, συν δίπλα αυτή τη ρίζα του 7 στο τετράγωνο, φεύγει η ρίζα με το τετράγωνο και μένει 7, επί τη ρίζα 2. Στον παρονομαστή παρομοίως η ρίζα του 5 στο τετράγωνο ξέρουμε ότι κάνει 5, επί παραμένει δίπλα πάλι ρίζα 2 και τέλος η ρίζα του 2 στην τετάρτη βγαίνει από τη ρίζα και κάνει 2 στο τετράγωνο επί ρίζα 2 βέβαια που μένει δίπλα. Συνήθως βέβαια αυτό
το κάνουμε κατευθείαν, από εκείνο το σημείο βγάζουμε έξω από τη ρίζα όσες δυνάμεις μπορούν να βγουν, παραλείποντας την ουσία αυτό εδώ το βήμα. Αν και πιο αναλυτικά πρέπει να το γράψουμε. Λοιπόν, τώρα στον αριθμητή έχουμε 9 ρίζα 2 και 7 ρίζα 2 που βέβαια μας κάνουν 16 φορές το ρίζα 2, ενώ στον παρονομαστή έχουμε 5 φορές το ρίζα 2, μείον 4 φορές το ρίζα 2, δηλαδή μία φορά το ρίζα 2. Άρα γίνεται μια πολύ καλή απλοποίηση εδώ, το ρίζα 2 φεύγει και έτσι μένει 16. Αυτό δηλαδή που μας είχαν ζητήσει να αποδείξουμε εκεί πάνω βγήκε. Να δούμε λοιπόν τώρα και το δεύτερο ερώτημα, στο οποίο δεύτερο ερώτημα μας ζητάνε να αποδείξουμε ότι αυτή η μεγάλη ρίζα του 9 στη 12η συν 3 στην 20η με παρονομαστή το 9 στην 11η συν 27 στην 6η ισούται, λέει, με 3. Όπου πάλι πρέπει να αναλύσουμε σε πρώτους παράγοντες αυτές τις δυνάμεις. Εδώ λοιπόν θα αναλύσουμε το 9 σε πρώτους παράγοντες, που βέβαια είναι πολύ εύκολο, δια 3 κάνει 3 και δια 3 κάνει πάλι 1, είναι 3 στο τετράγωνο, και επομένως θα γίνει μεγάλη ρίζα, 3 στο τετράγωνο, αλλά όλο μαζί υψώνεται στη 12η, και 3 στην 20η. Ενώ στον παρονομαστή, παρομοίως αυτό το 9 εκεί μπροστά είναι 3 στο τετράγωνο, όλο βέβαια στην 11η, ενώ το 27, ας το αναλύσουμε και αυτό παρόλο που είναι πολύ εύκολο, δια 3 κάνει 9, δια 3 κάνει 3, δια 3 κάνει 1. Είναι 3 φορές το 3, άρα είναι 3 στην 3η. Και όλο βέβαια υψώνεται στην 6η. Ωραία. Και τώρα, όπως ξέρουμε, όταν υψώνουμε έναν αριθμό σε μια δύναμη και όλο μαζί σε μια άλλη δύναμη, πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό στους εκθέτες. Η ιδιότητα είναι α στην η και όλο στην η, ότι μας κάνει α στην η επί μη. Που σημαίνει λοιπόν ότι στο μεν αριθμητή θα έχουμε 3 στην 2 η 12 24 συν 3 στην 20. Στο δε παρονομαστή θα έχουμε πάλι 3 στην 2 επί 11 που κάνει 22 και 3 στην 36, 18. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν βγήκαν και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι στον αριθμητή να βγάλω κοινό παράγοντα το 3 στην 20 και να μου μείνει μέσα στην παρένθεση. Από το 3 στην 24 θα μείνει το 3 στην 4 και βέβαια από το 3 στην 20 που το βγάλαμε απ' έξω κοινό παράγοντα θα μείνει το 1. Στο δε παρονομαστή μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το 3 στη 18. Οπότε από το 3 στην 22 πάλι θα μείνει 3 στην 4 και δίπλα συν 1, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές απλοποιήσεις εδώ. Πράγματι εδώ μπορείτε να απλοποιήσετε όλη την παρένθεση 3 στην 4 συν 1 που υπάρχει και στον αριθμητή και στον παρονομαστή, και επίσης μπορούμε να απλοποιήσουμε το 3 στη 18 με το 3 στην 20, θα μείνουν μόνο 3 στο τετράγωνο στον αριθμητή. Άρα το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ρίζα του 3 στο τετράγωνο που κάνει 3.